Θεωρώ πως μέσα από το βίντεο μου θαυμάσιες, αξιόλογες γυναίκες που μεγάλωσαν σε κακοποιητικά περιβάλλοντα και βρήκαν στη συνέχεια κακοποιητικούς άντρες, είδαν την αλήθεια. Δεν είσαι μικρή. Στρογγύλεψες και μίκρινες τον εαυτό σου μόνο και μόνο για να αντέξεις. Από το φόβο και από όλη την τρομάρα που πέρασες σε αυτά τα περιβάλλοντα. Τους δύο γονείς που ήταν είτε απόντες, είτε τρομερά επιθετικοί απέναντί σου και τα αδέρφια σου που επίσης προέβησαν σε κακοποίηση πάνω σου. Βρες την ισορροπία ξανά. Το κέντρο της δύναμής σου είσαι εσύ και οι αξίες σου. Είσαι όλα αυτά που έζησες και έχεις πλέον καθαρή ματιά να τα βλέπεις ποιοι τα κάνουν. Και ξαναβγες στον κόσμο έξω, χωρίς να μικραίνεις τον εαυτό σου. Αντιμετώπισε όμως τους εθισμούς. Συνήθως τα άτομα που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα αναπτύσσουν εθισμούς. Και ποιοι είναι αυτοί? Πείθεσαι και μπλέκεις ξανά με ανθρώπους που σου μιλάνε γλυκά. Και το έχεις τόσο ανάγκη, δεν το δίνεις εσύ στον εαυτό σου και πιστεύεις ότι αυτοί είναι αληθινοί. Οι κακοποιητές ξέρουν ότι ένα κόλπο στον κακοποιημένο άνθρωπο είναι να του μιλάς γλυκά. Έχεις αρχίσει και υπερεπενδύεις στο σεξ ή στα ψώνια. Προσπαθείς συνεχώς να βρίσκεις ικανοποιήσεις έξω από τον εαυτό σου, μόνο και μόνο στις αισθήσεις σου. Άρχισε να αντιμετωπίζεις τους εθισμούς σου. Μη βιαστείς. Πρέπει πρώτα πραγματικά να καταφέρεις να τους διώξεις και μετά είσαι έτοιμη. Μη φοβάσαι. Δεν είσαι μικρή. Σε τρόμαξαν και σε έπεισαν ότι είσαι. Και κάτι ακόμα που όλοι οι κακοποιημένοι κάνουν. Μην μπερδευτείς ότι είσαι μεγάλη. Είσαι ακριβώς αυτό που πρέπει να είσαι. Μην πάρουν το μυαλά σου αέρα. Είσαι τεράστια. Όλοι υποφέρουν.